Σήμερα ανακοινώθηκαν 516 νέα κρούσματα της λίμωξης του νέου κορονοϊού, εκ των οποίων 16 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται στα 149.973, εκ των οποίων 52% είναι άνδρες. Κατά την Ιχνηλάτηση βρέθηκε ότι 5.805 θεωρούνται σχετιζόμενα με από το εξωτερικό και 46.011 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 300 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 213 εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. Το 87% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα, είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 1044 ασθενεί έχουν εξέλθει από τι μονάδε εντατική θεραπεία από την αρχή τη πανδημία. Τέλο, έχουμε 27 νέου θανάτου από την οσο covid COVID-19, φτάνοντα στου 5.545 θανάτου συνολικά στην χώρα, εκ των οποίων 3.271 άντρε Η διάμεση ηλικία των θανών των συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Από τα 516 νέα κρούσματα, τα 230 εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 43 στην Θεσσαλονίκη. Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου εντοπίστηκαν 7 κρούσματα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 27. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης δεν εντοπίστηκε κανένα κρούσμα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα 3. Στην Θάσο εντοπίστηκε ένα κρούσμα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας κανένα κρούσμα. Και στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, στον γειτονικό νόμο των Σερών, 14 ακόμη νέα κρούσματα.